Καλώς ήρθατε στην εισαγωγή στη βιβλιοπληροφορική με τη γλώσσα R. Μπαίνουμε τώρα στη δεύτερη εβδομάδα και σήμερα θα εμβαθύνουμε λίγο στα vectors, σε διάφορες συναρτήσεις που μπορούμε να εφαρμόσουμε στα vectors, οι διάφορες συναρτήσεις με τις οποίες μπορούμε να αποκτήσουμε vectors, καθώς και σε βασικές κατανομές οι οποίες τελικά μας επιστρέφουν vectors από τιμές από τις κατανομές αυτές. Vectors λοιπόν. Vectors λοιπόν. Είναι λοιπόν τα vectors η πιο βασική ίσως δομή στη γλώσσα προγραμματισμού R, και αυτό επειδή μας βολεύει να κάνουμε πολλές πράξεις εύκολα με αυτά. Τα vectors λοιπόν αποθηκεύουν ή κρατάνε τιμές με ένα διατεταγμένο τρόπο και μπορούν να κρατάνε πολλές τιμές. Όταν λέμε διατεταγμένο, σημαίνει ότι η σειρά είναι σημαντική, όπως έχουμε πει και στα προηγούμενα μαθήματα. Δηλαδή, το 1, 2, 3 vector είναι διαφορετικό από το 3, 1, 2. Ωραία. Αυτό είναι το ένα πράγμα που πρέπει να ξέρουμε. Η σειρά παίζει σημασία και θα τη χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές σε αυτά που κάνουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει συγκεκριμένη σειρά πραγμάτων. Και το δεύτερο είναι ότι οι τιμές που υπάρχουν σε ένα vector, όπως εδώ πέρα οι τιμές σε 1, 2, 3, πρέπει να είναι δύο τύπου. Για παράδειγμα, το βέκτορ 1, 2, 3 ή το βέκτορ A, B, C. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί η R δεν θα βγάλει μήνυμα λάθους. Προσοχή λοιπόν. Αν γράψουμε το vector 1, 2, α. Αν και αυτό δεν έχει ουσιαστικά και πολύ νόημα, η R θα το δεχτεί μια χαρά και αυτό που θα κάνει είναι ότι θα μετατρέψει το 1 και το 2 σε χαρακτήρες. Υπάρχει λοιπόν μια προτεραιότητα των τύπων που, αν σε vectors ή σε μάτρισες αργότερα, σε πίνακες δηλαδή, αυτά τα στοιχεία έχουν αναμειχθεί, δηλαδή στοιχεία από διαφορετικούς τύπους, τότε εφόσον στα vectors δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στοιχεία διαφορετικών τύπων, η R, χωρίς να μας προειδοποιήσει, θα μετατρέψει τον ένα τύπο σε έναν άλλο τύπο. Και εδώ, όταν υπάρχουν αριθμοί και χαρακτήρες, όπως είναι εδώ αριθμοί και χαρακτήρες, η R θα μετατρέψει τους αριθμούς σε χαρακτήρες, ούτως ώστε όλοι να είναι χαρακτήρες. Άρα λοιπόν, το έχουμε πει πολλές φορές μέχρι τώρα, ο πρώτος τρόπος με τον οποίο κατασκευάζουμε vectors είναι η συνάρτηση C, στην οποία μέσα βάζουμε τα στοιχεία του ιδίου τύπου που θέλουμε
να αποτελούν τα στοιχεία του Βέλτο. Αυτός όμως ο τρόπος, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και πολύ αποδοτικός όταν θέλουμε να κατασκευάσουμε μεγάλα vectors. Για παράδειγμα, αν θέλαμε να βάλουμε σε ένα vector όλες τις τιμές, τις ακέραιες τιμές εννοείται, από 1 ως 1000. Ο τρόπος που θα κατασκευάσουμε αυτό το vector θα ήταν ο εξής. Ο πιο απλός ίσως είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το σύμβολο, ανά και κάτω τελεία, και να γράψουμε εδώ είναι το πρώτο στοιχείο εδώ είναι το τελευταίο στοιχείο και το πρώτο και το τελευταίο στοιχείο συμπεριλαμβάνονται στο vector. Προσοχή, αυτό είναι σε αντίθεση, ας πούμε, με την Python που το τελευταίο στοιχείο δεν περιλαμβάνεται, και το βήμα εδώ πέρα είναι ένα. Δηλαδή, ουσιαστικά το vector θα είναι, αρχίζουμε από 1, το βήμα 1 σημαίνει ότι το επόμενο νούμερο θα είναι το 2, 3 μέχρι το 1000. Αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος για να κατασκευάζουμε vectors, και όπως θα δούμε υπάρχουν απλοί τρόποι, θα το δούμε λίγο αργότερα, που μας επιτρέπουν να αλλάξουμε και το βήμα σε κάτι διαφορετικό από το 1. Άρα ο δεύτερος τρόπος είναι το σύμβολο πάνω και κάτω. Ένας επόμενος τρόπος είναι με τη χρήση, γενικά θα το δούμε τώρα, με τη χρήση συναρτήσεων. Οι συναρτήσεις τώρα αυτές είναι κάθε φορά μία ειδική συνάρτηση που θα τη χρησιμοποιήσουμε με βάση αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο όπως αυτό εδώ πέρα, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση SEC από τη λέξη sequence. Η σύνταξη της SEC είναι η εξής. Είναι μια συνάρτηση λοιπόν που παίρνει τα εξής ορίσματα: from, που είναι ο πρώτος αριθμός, to, που είναι ο τελικός αριθμός, και σε συνέχεια τώρα, σαν τρίτο όρισμα, μπορούμε να έχουμε διαφορετικές δυνατότητες. Αν βάλουμε τη λέξη by, ίσον, τότε αυτό υποδεικνύει βήμα, ενώ θα μπορούσαμε να μην βάλουμε το by και να βάλουμε τη λέξη length, το οποίο σημαίνει αυτό το διάστημα από το from μέχρι το to θα το χωρίσουμε σε διαστήματα, σε πόσα διαστήματα θέλουμε να το χωρίσουμε. Ή, για να το πω ακριβέστερα, πόσους αριθμούς θέλουμε να πάρουμε, για να το γράψω έτσι, πόσους αριθμούς θέλουμε από το from μέχρι το to. Προσοχή εδώ πέρα,
Το from και το to συμπεριλαμβάνονται, έτσι. Επομένως, αν πούμε sec from ίσον 1, to ίσον 10 και length ίσον 2, δύο τιμές, τότε οι τιμές που θα μας επιστρέψει σε αυτή τη συνάρτηση, το vector που θα μας επιστρέψει σε αυτή τη συνάρτηση θα είναι το c 1 10. Αυτή και αυτή. Αν βάλουμε sec from ίσον 1 του 10 και το length τώρα να είναι 3, τότε θα επιστρέψει την αρχική τιμή που είναι το 1, τη τελική τιμή που είναι το 10 και τη τιμή που βρίσκεται στη μέση αυτών των δύο, δηλαδή 10 δια 2, 5,5. Και αυτές θα είναι οι τρεις τιμές που θα έχει το vector που θα μας επιστρέψει η συνάρτηση. Και ούτω καθεξής. Αν βάλουμε ότι θέλουμε τέσσερις τιμές, θα επιστρέψει την πρώτη, την τελευταία, θα χωρίσει το διάστημα σε όσα κομμάτια χρειάζεται και θα μας δώσει τις τιμές που πρέπει. Αυτά αν χρησιμοποιήσουμε το length και αν χρησιμοποιήσουμε το by προσδιορίζουμε το βήμα, δηλαδή συνάρτηση, για να δούμε, αυτό είναι παράδειγμα λοιπόν με το length. Αν πάρουμε και ένα παράδειγμα με το by. Check from 1 του 10 by ίσον 3, τότε το αποτέλεσμα θα είναι 1, πρώτος αριθμός, 4, αφού το βήμα είναι 3, 7 και 10. Το 10 τώρα, σαν τελικό αριθμό, μπορούμε να το πάρουμε. Αν το βήμα ήταν 4, δηλαδή αν είχαμε το παράδειγμα sec from 1 του 10 by 4, τότε το 1 είναι ο πρώτος αριθμός, αυτό το παίρνουμε πάντα. Μετά 1 και 4, 5, δηλαδή από ένα 4. Ο επόμενος αριθμός είναι το 9. Και τώρα αν παίρναμε τον επόμενο, θα ήταν το 13. Όμως το 13 είναι μεγαλύτερο από το 10, άρα δεν μπορούμε να το πάρουμε. Άρα τελικά θα πάρουμε αυτούς τους τρεις αριθμούς. Και η default συμπεριφορά της sec δηλαδή αν δεν δώσουμε το from, το to και το length ή το by, αν δηλαδή γράφουμε για παράδειγμα sec 1, 10, 3, τότε αυτό είναι ισοδύναμο με το να γράψουμε sec from 1 του 10 by ίσον 3. Έτσι, η default συμπεριφορά αυτό είναι το by, το βήμα. Και θα μας επιστρέψει στο vector 1, 4, 7, 10.
Φυσικά το βήμα μπορεί να είναι τώρα διαφορετικό, να μην είναι ακέραιος, άρα μπορούμε να κάνουμε από 0 μέχρι 1 να πάρουμε όλους τους δεκαδικούς αριθμούς με ένα δεκαδικό ψηφίο, βάζοντας το βήμα 0,1. Ωραία. Αυτό θα μας επιστρέψει το 0, 0,1, 0,2 και τα λοιπά μέχρι το 1. Πάλι να πω εδώ πέρα ότι σίγουρα θα πάρουμε το πρώτο στοιχείο. Όμως, όταν χρησιμοποιούμε το by, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα πάρουμε το τελευταίο στοιχείο. Λοιπόν, το παίρνουμε σίγουρο, αυτό με ερωτηματικό. Θα το πάρουμε μόνο αν το βήμα βγαίνει ακριβώς εδώ πάνω. Αν λοιπόν είχαμε ένα βήμα σε αυτή την περίπτωση 0,3, τότε θα πέραμε 0, 0,3, 0,6, 0,9 και θα σταματήσουμε εκεί γιατί ο επόμενος αριθμός είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα. Άρα λοιπόν, μια πολύ χρήσιμη συνάρτηση για να παίρνουμε vectors από αριθμούς με μεγαλύτερο flexibility από το σύμβολο ανά και κάτω τελεία είναι η συνάρτηση SEC. Πάμε τώρα να δούμε μερικούς πιο ειδικούς τρόπους να παίρνουμε vectors από αριθμούς που, όπως είπα και πριν, εξαρτάται κάθε φορά από την εφαρμογή που έχουμε. Και για το μάθημα της βιοπληροφορικής, ένας πολύ σημαντικός τρόπος να παίρνουμε vectors από αριθμούς είναι κάποιες συναρτήσεις που επιστρέφουν πλήθος τιμών από κατανομές. Όπως είδαμε και στο πρώτο μάθημα, οι κατανομές είναι πολύ σημαντικές στην βιοπληροφορική, επομένως πρέπει να έχουμε συναρτήσεις που να επιστρέφουν κάποιες τιμές από τις κατανομές αυτές. Και οι τιμές αυτές θα αποθηκεύονται μέσα σε vectors. Να πούμε εδώ πέρα κάτι που το είχαμε πει και στο πρώτο μάθημα, θα τα ξανατονίσω λίγο αργότερα, και είναι το εξής, ότι η συνάρτηση κατανομής είναι κάτι θεωρητικό η κατανομή σκέτο. Η συνάρτηση πυκνότητας κατανομής καλύτερα. Για παράδειγμα, η κανονική κατανομή κάπως έτσι. Αυτό περιγράφει τον κανόνα με τον οποίο μπορούμε να πάρουμε κάποιες τιμές του συγκεκριμένου τύπου. Αν για παράδειγμα το βάρος νεογέννητων παιδιών ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή 2.800 γραμμάρια και διακύμανση η τυπική απόκληση ας πούμε 50, τότε σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη
μεγαλύτερη πιθανότητα να πάρουμε τιμές εδώ γύρω, και όσο πάμε προς τα έξω η πιθανότητα αυτή μειώνεται και μάλιστα με συμμετρικό τρόπο και ακολουθεί ακριβώς αυτό το σχήμα που περιγράφεται από την κατανομή. Αν από αυτή τώρα την κατανομή πάρουμε κάποιες τιμές, συγκεκριμένες τιμές, αυτό θα αποτελεί ένα δείγμα. Άρα το δείγμα λοιπόν και άλλο η κατανομή από την οποία προέρχεται το δείγμα. Οι τιμές αυτές μπορεί να είναι 2.750 γραμμάρια, 2.820, 2.000, ένα ελαφρύ μωρό σχετικά, 3.400 και ούτω καθεξής. Αν από αυτή την κατανομή παίρναμε άπειρες τιμές και φτιάχναμε μία κατανομή αυτών των απείρων τιμών, τότε θα είχαμε ταύτιση με την κατανομή αυτή. Το δείγμα μας όμως συνήθως είναι πεπερασμένο. Στη βιοπληροφορική, εξαρτάται από το πρόβλημα, μπορεί να έχουμε μερικά δείγματα, 3, 4, 5 ή μπορεί να έχουμε και μερικές χιλιάδες δείγματα. Κάθε φορά εξαρτάται από το πρόβλημα. Αυτό που θέλω να καταλάβουμε αρχικά είναι ότι η κατανομή είναι κάτι θεωρητικό, κάτι που μας περιγράφει τον κανόνα με τον οποίο θα πάρουμε τιμές και οι τιμές αυτές αποτελούν ένα συγκεκριμένο δείγμα. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές κατανομές που θα χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Αν θέλουμε τιμές από ομοιόμορφη κατανομή, τότε θα πρέπει να ορίσουμε δύο παραμέτρους. Θα πρέπει να ορίσουμε από ποια τιμή μέχρι ποια τιμή θέλουμε να είναι η τιμή που θα αποκτήσουμε από την ομοιόμορφη κατανομή. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο. Αυτές οι δύο παράμετροι, το ελάχιστο και το μέγιστο, οριοθετούν πλήρως ή κάνουν σαφή την ομοιόμορφη κατανομή. Η ομοιόμορφη κατανομή είναι μια κατανομή η οποία για όλες τις τιμές μεταξύ 1 και max θα έχει ακριβώς την ίδια πιθανότητα. Και η πιθανότητα να πάρουμε μια τιμή που είναι είτε μεγαλύτερη από max είτε μικρότερη από μη είναι 0. Αλλά τελικά η κατανομή αυτή είναι αυτή εδώ που πατάω. Στην R, αν θέλουμε να αποκτήσουμε τιμές από μία ομοιόμορφη κατανομή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση R, Uniform. Με τα εξής ορίσματα. Το πρώτο όρισμα είναι το N, που με αυτό υποδηλώνουμε πόσες τιμές θέλουμε να πάρουμε. Για παράδειγμα, θέλω να πάρω ένα δείγμα από 10 τιμές από μία ομοιόμορφη κατανομή με ελάχιστη τιμή, για παράδειγμα 5, και μέγιστη τιμή το 20. Αν τρέξουμε τη συνάρτηση αυτή, θα μας επιστρέψει κάποιες τιμές, για παράδειγμα 's τιμές που βλέπετε εδώ πέρα, οι οποίες είναι μπορεί να είναι δεκαδικές τιμές, μπορεί να είναι ακέραια τιμή, θα είναι μία τιμή
που θα είναι μεταξύ 5 και 20. Τώρα το σημαντικό είναι να καταλάβουμε και αυτό που ορίζει η ομοιόμορφη κατανομή είναι ότι για ένα εύρο διαστήματος εδώ πέρα, για παράδειγμα, ας πούμε από 5 μέχρι 7, που έχει εύρος 2, η πιθανότητα να πάρουμε μία τιμή εδώ μέσα είναι ακριβώς ίδια με την πιθανότητα να πάρουμε μία τιμή για οποιοδήποτε άλλο διάστημα έχει το ίδιο πλάτος, π.χ. 10 με 12. Άρα η πιθανότητα να πάρουμε μια τιμή μεταξύ 5 και 7 είναι ακριβώς η ίδια με το να πάρουμε μια τιμή μεταξύ 10 και 12, γιατί και στις δύο περιπτώσεις το πλάτος του διαστήματος είναι 2 ή μεταξύ 16 και 18. Ή μεταξύ 18 και 20. Αυτό είναι που ορίζει την ομοιόμορφη κατανομή. Αν θέλουμε λοιπόν τώρα να πάρουμε 100 τιμές μεταξύ 0 και 1, δεν έχουμε παρά να γράψουμε run if μη ίσον 100 μη ίσον 0 και max ίσον 1. Ή πιο σύντομα να γράψουμε αμέσως run if 100 0 1. Πάμε σε μία άλλη κατανομή, μία κατανομή που σίγουρα όλοι γνωρίζετε, η κανονική κατανομή, normal, Gaussian, κανονική, κανονική κατανομή περιγράφεται από μία κοδωνοειδή γραφική παράσταση συμμετρική. Εδώ είναι η μέση τιμή της. Και το πόσο απλωμένη είναι η κατανομή αυτή, δηλαδή αν έχει αυτό το σχήμα ή αν έχει αυτό το σχήμα, ή αν έχει αυτό το σχήμα, αυτό εξαρτάται από την δεύτερη παράμετρο της κανονικής κατανομής, που είναι η τυπική απόκληση. Standard deviation. Άρα λοιπόν, σας είπα μόλις τώρα ότι 2 είναι οι παράμετροι που καθορίζουν την κανονική κατανομή, η μέση τιμή και η τυπική απόκληση. Επομένως, για να πάρουμε τιμές από μια κανονική κατανομή, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση R-norm, μη ίσον πόσες τιμές θέλουμε, για παράδειγμα 100, με μέση τιμή από μία κατανομή λοιπόν με μέση τιμή ας πούμε 10 και με standard deviation 5, για παράδειγμα. Να πω εδώ πέρα ότι η κανονική κατανομή ουσιαστικά εκτείνεται από το πλην άπειρο έως το συνάπειρο, δηλαδή μπορεί να μας δώσει οσοδήποτε μικρές τιμές σε αυτή την κατεύθυνση ή οσοδήποτε μεγάλες τιμές. Ο κύριος όγκος όμως τιμών που θα μας επιστρέψει θα είναι γύρω από το μη, εντάξει, αυτό εξαρτάται βέβαια και από το standard deviation. Αν αυτό είναι μεγάλο, τότε θα πάρουμε τιμές που είναι πιο μακριά από τη μέση τιμή. Πάντα όμως κοντά στη μέση τιμή η πιθανότητα θα είναι λίγο μεγαλύτερη.
Είναι αυτό ακριβώς που σχεδίασα εδώ πέρα. Αν το standard deviation είναι μικρό, θα πάρουμε τιμές που είναι πολύ κοντά στην μέση τιμή και όσο μεγαλώνει, τότε μπορεί να μας δώσει και τιμές που απέχουν αρκετά από τη μέση τιμή. Ίσως σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό να τονίσω ότι κάθε κατανομή συνοδεύεται από τις παραμέτρους της. Η κανονική κατανομή λοιπόν ορίζεται πλήρως από το mean και την τυπική απόκληση και δίνοντας αυτές τις τιμές μιλάμε πάντα για μια συγκεκριμένη κανονική κατανομή. Αντίθετα, η ομοιόμορφη κατανομή ορίζεται από το ελάχιστο και το μέγιστο. Αυτός είναι ο λόγος που όταν χρησιμοποιούμε την R καλούμαστε να δώσουμε στην περίπτωση της κανονικής κατανομής τη μέση τιμή και την τυπική απόκληση, επειδή αυτές οι δύο τιμές καθορίζουν την κανονική κατανομή, ενώ για την περίπτωση της ομοιόμορφης κατανομής καλούμαστε να δώσουμε την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή, γιατί αυτές οι δύο τιμές καθορίζουν την ομοιόμορφη κατανομή. Για να δούμε λίγο αυτό που είπαμε με το να παίρνουμε τιμές από την ομοιόμορφη κατανομή. Αν λοιπόν η ομοιόμορφη κατανομή περιγράφεται από αυτήν εδώ την καμπύλη, τότε να αποκτήσουμε τιμές από την κατανομή αυτή σημαίνει ότι ζητάμε από την Άρη, από το πρόγραμμα να μας δώσει τιμές που θα ακολουθούν την κατανομή αυτή, άρα η Άρη θα μας δώσει για παράδειγμα τις τιμές που δεν το μην, κάποιες τιμές που θα έχουν μια τέτοια κατανομή. Το που θέλω να δείξω εδώ πέρα είναι ότι κοντά στο μην η πυκνότητα των τιμών που θα πάρουμε θα είναι μεγαλύτερη ενώ όσο απομακρυνόμαστε θα παίρνουμε οι τιμές που θα έχουμε αποκτήσει θα είναι πιο αραιές. Γιατί το εμβαδόν εδώ πέρα της κατανομής καθορίζει την πιθανότητα να πάρουμε τιμές από ένα διάστημα μέχρι ένα άλλο διάστημα. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι να πάρουμε τιμές από εδώ, από αυτό το σημείο, μέχρι αυτό το σημείο, δηλαδή από το α μέχρι το β, καθορίζεται από το εμβαδόν της περιοχής αυτής. Εφόσον η κανονική κατανομή γύρω από το μέσο, γύρω από τη μέση τιμή της, η γραφική της παράσταση αυξάνεται, είναι ψηλά, τότε το εμβαδό αυτό μας λέει ότι η πιθανότητα να πάρουμε μία τιμή σε αυτό το διάστημα είναι αρκετά μεγάλη. Ενώ ας πούμε, η πιθανότητα να πάρουμε μία τιμή σε αυτό το διάστημα είναι σαφώς μικρότερη. Μια άλλη κατανομή πολύ σημαντική για την βιοπληροφορική είναι η ιδιωνυμική. Ή αλλιώς binomial.
η οποία διανομική σε αντίθεση με την κανονική και την ομοιόμορφη είναι κατανομή η οποία επιστρέφει διακριτές τιμές. Και μπορούμε να φανταστούμε την διωνυμική κατανομή ως εξής. Αν κάνουμε ένα πείραμα, αν επαναλάβουμε ένα πείραμα νη φορές, και κάθε μία φορά που επαναλάβουμε το πείραμα, μάλλον επαναλαμβάνουμε ένα πείραμα νη φορές, και το αποτέλεσμα του κάθε πειράματος είναι είτε αποτυχία, είτε επιτυχία. Αν η πιθανότητα για επιτυχία μεταξύ αυτών των μη επαναλήψεων είναι σταθερή, είναι σημαντικό αυτό το σταθερή, σταθερή λοιπόν πιθανότητα επιτυχίας π, ίση με π, τότε ο αριθμός επιτυχιών ακολουθεί τη διωνυμική αυτή κατανομή. Με παραμέτρους νη και π. Αυτοί δύο αριθμοί λοιπόν, ο αριθμός των επαναλήψεων που κάνουμε, το νη, 1, και η πιθανότητα επιτυχίας ανά επανάληψη, το π, καθορίζουν πλήρως τη διωνυμική κατανομή. Όπως είχαμε δει στην κανονική, οι δύο τιμές που απαιτούνται είναι η μέση τιμή και η τυπική απόκληση. Όπως είχαμε δει στην ομοιόμορφη, οι τιμές που απαιτούνται είναι η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή. Έτσι, στη διωνυμική, οι τιμές που την καθορίζουν είναι ο αριθμός ανεπαναλήψεων και η πιθανότητα επιτυχίας ανεπανάληψη, και είναι σημαντικό ότι αυτό πρέπει να μένει σταθερό. Ο κλασικός τρόπος να σκεφτόμαστε τη διωνυμική κατανομή είναι ο εξής. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας κουβάς που έχει μέσα μπάλες, άπειρες μπάλες, αυτό που είναι όμως σημαντικό είναι ότι υπάρχουν άσπρες και μαύρες μόνο. Μπορούμε να συμβολήσουμε τις άσπρες μπάλες ως επιτυχία, δηλαδή αν τραβήξουμε μία μπάλα από τον κουβά και αυτή είναι λευκή, τότε αυτό το θεωρούμε επιτυχία. Αν τραβήξουμε μαύρη μπάλα, αυτό θα το θεωρήσουμε αποτυχία. Και η πιθανότητα επιτυχίας είναι όσο είναι το ποσοστό των λευκών μπαλών μέσα στον κουβά. Π, λοιπόν. Και αν οι μπάλες είναι άπειρες, κάθε φορά που τραβάμε μία λευκή δεν αλλάζει πιθανότητα επιτυχίας. Ή αλλιώς μπορούμε να σκεφτούμε ότι τραβάμε μία μπάλα, βλέπουμε αν είναι επιτυχία ή αποτυχία και την ξαναγυρίζουμε πίσω. Επομένως, από επανάληψη σε επανάληψη δεν αλλάζει η πιθανότητα επιτυχίας για τις λευκές μπάλες. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός, σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων, νη. Θα τραβήξουμε λοιπόν νη μπάλες από εδώ μέσα. Πιθανότητα επιτυχίας π, και ο αριθμός των λευκών
ακολουθεί. Βάζουμε αυτό το σύμβολο εδώ πέρα, που σημαίνει ακολουθεί. Διωνυμική κατανομή. Με αυτές τις δύο παραμέτρους. Τώρα μπορεί να σκεφτείτε, ωραία, τι σχέση έχει αυτό με βιοπληροφορική. Υπάρχουν πολλές διαδικασίες στη βιοπληροφορική που τις μοντελοποιούμε με διωνυμική κατανομή, δηλαδή που τις σκεφτόμαστε με βάση τη διωνυμική κατανομή. Έτσι λοιπόν για τη βιοπληροφορική, ένα κλασικό παράδειγμα είναι η μεταλλάξη στο DNA. Πάμε το DNA. Είναι για μας ένα string ή ένα vector καλύτερα. Με κάποιες θέσεις, ας πούμε μη θέσεις, εν θέσεις, π.χ. 10.000 θέσεις. Έχουμε λοιπόν ένα vector προγράμματα. Το μήκος τώρα είναι 10.000. Και όπως ξέρουμε από τη βιολογία, κάθε βάση μπορεί να μεταλλαχθεί από γενιά σε γενιά. Αυτό σημαίνει ότι με μια μικρή πιθανότητα αυτό το A μπορεί να μετατραπεί σε C, G ή T. Δηλαδή, μπορεί το A να μην είναι το ίδιο, ή να αλλάξει. Άρα λοιπόν, μπορούμε να σκεφτούμε ότι αυτό που γίνεται είναι ένα πείραμα τύχης, το οποίο επαναλαμβάνουμε την εξής διαδικασία 10.000 φορές. Σε κάθε θέση λοιπόν, στην πρώτη θέση, στη δεύτερη και ούτω καθεξής, ρωτάμε αν αυτό που υπάρχει θα μείνει το ίδιο ή αν θα αλλάξει. Το αποτέλεσμα λοιπόν του πειράματός μας είναι για κάθε θέση να έχουμε μένει το ίδιο και αλλάζει. Αυτή η πιθανότητα να αλλάξει ουσιαστικά αντιστοιχεί στην πιθανότητα μετάλλαξης. Αν το ονομάσουμε λοιπόν αυτό την πιθανότητα μετάλλαξης μη, συνήθως όντως για τη μετάλλαξη χρησιμοποιούμε το ελληνικό γράμμα μη ή το γράφουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτή λοιπόν η πιθανότητα μετάλλαξης, τότε η πιθανότητα να μένει το ίδιο είναι φυσικά ένα πλημμύ. Αν αυτό λοιπόν παραμένει σταθερό σε κάθε θέση, τότε ο αριθμός των μεταλλάξεων ακολουθεί διωνυμική κατανομή. Για να δούμε τώρα με τι παραμέτρους.
Πόσες φορές επαναλαμβάνουμε το πείραμα? 10.000 φορές, γιατί έχουμε 10.000 θέσεις. Και τι πιθανότητα επιτυχίας έχουμε αναθέσει? Όσο είναι η πιθανότητα μετάλλαξης, άρα μην. Συνήθως τώρα, συνήθως έτσι, για να έχουμε και ένα πραγματικό αριθμό, ρεαλιστικό αριθμό στο μυαλό μας, συνήθως το μη κυμαίνεται, συνήθως το μη είναι κάποια μικρή τιμή. Η πιθανότητα μετάλλαξης λοιπόν αναθέσει είναι ένας μικρός αριθμός. Αν μιλάμε για ιούς, μπορεί να έχουμε τιμές της τάξης του 10 τιμίων 3, δηλαδή 0,001, ή λίγο μικρότερους, 0,0001, 10 στην πλην 4 λοιπόν. Αν μιλάμε για άνθρωπο, τότε η πιθανότητα αυτή είναι ακόμα μικρότερη. Λοιπόν, είναι για μερικούς, όχι για όλους, έτσι, για μερικούς ιούς ή βακτήρια. Ενώ αν μιλάμε για άνθρωπο, τότε το μη θα είναι της τάξης του 10 στην πλην 8, 10 στην πλην 9 ή και ακόμα μικρότερο. Αυτή η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι για την αντιγραφή του DNA από γενιά σε γενιά, όταν λοιπόν ένα παιδί γεννιέται, όταν φτιάχνεται καινούριο DNA, τότε στον άνθρωπο υπάρχουν πολύ ακριβέστεροι μηχανισμοί αντιγραφής του DNA που επιτρέπουν λιγότερα λάθη, άρα η αντιγραφή γίνεται με μεγαλύτερη πιστότητα, επομένως η πιθανότητα μετάλλαξης είναι αρκετά μικρότερη. Αφού στο σημερινό μάθημα δούμε και κάποιες άλλες εναρτήσεις, θα δούμε λίγο αργότερα πώς θα προσεγγίζαμε αυτό το πρόβλημα με κώδικα στην R. Ένα άλλο παρεμφερές πρόβλημα θα ήταν το εξής. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα τμήμα του DNA, ένα κομμάτι DNA, που αποτελείται από 10.000 βάσεις, δηλαδή ουσιαστικά αυτό θα ήταν μία ακολουθία των ACGT, μήκος 10.000, τότε και το κάθε νουκλεοτίδιο, το κάθε ένα δηλαδή από τα γράμματα A, C, G, T, είχε την ίδια πιθανότητα εμφάνισης. Άρα η πιθανότητα εμφάνισης των A, C, G, T ήταν ακριβώς η ίδια, άρα 0,25 μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι αν φανταστούμε τη διαδικασία με την οποία φτιάχνεται η ακολουθία αυτή, φανταστούμε ότι υπάρχει ένας θεωρητικός υπάρχουν τέσσερις θεωρητικοί κουβάδες. Ο ένας είναι ο κουβάς του A, του C, του G και του T. Τότε έχουμε ακριβώς την ίδια πιθανότητα να βάλουμε το χέρι μας σε έναν από αυτούς του, σε έναν από αυτούς τους κουβάδες, π.χ. εδώ, και να πάρουμε ένα γράμμα και να το βάλουμε στη θέση αυτή. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα εμφάνισης είναι ίδια. Δεν σημαίνει όμως κατά ανάγκη ότι ο αριθμός των A, C, G και T στην ακολουθία εδώ πέρα είναι ακριβώς ο ίδιος. Πάλι αυτό έχει να κάνει με τη διαφορά κατανομής και δείγματος. Εδώ η κατανομή των A, C, G, T
μας λέει ότι η πιθανότητα εμφάνισης του A, C, G και T είναι ακριβώς η ίδια. Από εδώ όμως θα πάρουμε ένα δείγμα και στο δείγμα δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να υπάρχουν ακριβώς το ίδιο πλήθος A, το ίδιο πλήθος C, το ίδιο πλήθος G και το ίδιο πλήθος T. Θα είναι κοντά στο να είναι ίδια τα νούμερα, αλλά μπορεί να μην είναι το ίδιο. Παράθεση ήταν αυτό. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα DNA που έχει 10.000 βάσεις, με πιθανότητα εμφάνισης η κάθε βάση 0,25, τότε μπορούμε να ρωτήσουμε ποια είναι η πιθανότητα να παρατηρήσουμε τρεις χιλιάδες ή παραπάνω A's. Πάλι θα δούμε προς το τέλος της σημερινής διάλεξης πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τουλάχιστον την πιθανότητα αυτή. Να πω τώρα όμως ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μοντελοποιήσουμε, να σκεφτούμε δηλαδή ως εξής. Όταν βρίσκουμε ένα A, αυτό αποτελεί επιτυχία. Όταν βρίσκουμε κάτι άλλο, αυτό είναι αποτυχία. Και εμείς θέλουμε να δούμε σε μια διαδικασία που θα έχουμε 10.000 αναλήψεις, γιατί 10.000 είναι το DNA, το μήκος του, ποια είναι η πιθανότητα να έχουμε 3.000 ή παραπάνω επιτυχίες. Θα δούμε πώς θα το προσεγγίσουμε αυτό. Δεν θα βρούμε ακριβώς την πιθανότητα, τη βρούμε προσεγγιστικά, αλλά μπορούμε να την προσεγγίσουμε αρκετά καλά. Έτσι λοιπόν, στο σημερινό μάθημα είδαμε τρεις σημαντικές κατανομές. Είναι ομοιόμορφη, η Elliott Uniform, που στην R μπορούμε να πάρουμε τιμές από την κατανομή αυτή με την συνάρτηση R UNIF ή αλλιώς RANIF, την κανονική, την συνάρτηση R0 και την διονυμική, την συνάρτηση R0. Οι παράμετροι για την ομοιόμορφη κατανομή είναι το ελάχιστο και το μέγιστο. Άρα αν μιλάμε για ομοιόμορφη κατανομή θα πρέπει να προσδιορίζεται το ελάχιστο και το μέγιστο. Οι παράμετροι για την κανονική κατανομή είναι η μέση τιμή και η τυπική απόκληση. Και για τη διονυμική κατανομή είναι ο αριθμός των επαναλήψεων και η πιθανότητα επιτυχίας σαν επανάληψη. Και για να το συνδέσουμε λίγο με το βιολογικό πρόβλημα που είπαμε πριν της μεταλλάξης του DNA, όταν έχουμε λοιπόν ένα βιολογικό πρόβλημα, τότε πρέπει κάπως να σκεφτούμε ούτως ώστε να το φέρουμε στο να ταιριάζει σε κάποια από αυτές ή από κάποια άλλη κατανομή.
Για παράδειγμα, το πρόβλημα του αριθμού μεταλλάξεων του DNA ταιριάζει με τη διανομική κατανομή. Το πρόβλημα του πόσα A's, ποια είναι η πιθανότητα να δούμε από ένα αριθμό και παραπάνω A's σε μια συγκεκριμένη αλληλουχία του DNA, πάλι ταιριάζει με τη διανομική κατανομή. Όπως θα δούμε παρακάτω, το πρόβλημα της φυσικής επιλογής, δηλαδή το ποιοι γονείς αφήνουν απογόνους από γενιά σε γενιά και αν κάποιος γονιός που φέρει συγκεκριμένες μεταλλάξεις έχει μια τάση να αφήνει παραπάνω απογόνους, τότε σε αυτό το πρόβλημα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ομοιόμορφη κατανομή για να το προσεγγίσουμε. Όπως και να έχει, από πρόβλημα σε πρόβλημα μπορούμε να σκεφτούμε ποια κατανομή θα τέριαζε, πώς δηλαδή το πρόβλημα αυτό μπορεί να γίνει, να βγάλουμε τα βιολογικά του στοιχεία, να αφήσουμε τα στοιχεία μόνο εκείνα τα οποία χρειάζεται, ούτως ώστε να μας το μετατρέψουν από βιολογικό πρόβλημα σε πρόβλημα στατιστικής. Στο πρόβλημα του DNA το σημαντικό ήταν ότι καταλάβαμε, ενώ το πρόβλημα του DNA με τις μεταλλάξεις, καταλάβαμε ότι το μήκος του DNA αποτελεί τον αριθμό των επαναλήψεων, το N, και η πιθανότητα μετάλλαξης είναι σταθερή σε κάθε θέση του DNA, άρα μπορεί να συμβολιστεί με π. Επομένως, ο αριθμός των μεταλλάξεων θα ακολουθεί διανομική κατανομή με παραμέτρους N και π. Αυτά για τις κατανομές προς το παρόν. Θα δούμε και άλλες κατανομές που θα μας είναι χρήσιμες σε άλλα μαθήματα. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πάρουμε διάφορα vectors τιμών στην R. Μια σημαντική συνάρτηση με τις οποίες μπορούμε να πάρουμε, να πάρουμε κάποιο vector τιμών είναι η συνάρτηση sample. Η οποία έχει την εξής σύνταξη. Άρα sample σημαίνει έτσι δειγματοληψία. Θα κάνουμε μία δειγματοληψία λοιπόν. Από ένα άλλο βέκτορ τώρα, δειγματοληψία λοιπόν από το βέκτορ χ. Από το βέκτορ αυτό λοιπόν το χ θα πάρουμε κάποιες τιμές. Πόσες τιμές, αυτό καθορίζεται από το size. Άρα εδώ περιμένουμε ένα βέκτορ. Εδώ περιμένουμε ένα ακέραιο αριθμό. Και μετά το τρίτο argument, τρίτη παράμετρος, είναι αν η δειγματοληψία αυτή θα γίνει με επανάθεση ή όχι. Replace λοιπόν θα είναι true ή false. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να κάνουμε μία δειγματοληψία ακέραιων αριθμών από το 1 μέχρι το 10, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Καταρχήν ορίζουμε από πού θέλουμε να κάνουμε τη δειγματοληψία. Αυτή είναι η ακέραιη αριθμή από το 1 μέχρι το 10. Πόσους θέλουμε, για παράδειγμα θέλουμε 5 αριθμούς. Και αν δεν θέλουμε να κάνουμε επανάθεση, θα έχουμε replace is on false.
Και για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να επιστρέψει τις τιμές. Το βέκτορ λοιπόν 2, πόση επανάθεση, 5, 3, 7 και 10. Αν θέλουμε επανάθεση, αν βάλουμε λοιπόν replace on true, αυτό σημαίνει ότι έχουμε δικαίωμα κάποιο στοιχείο να το ξαναπάρουμε. Για παράδειγμα, 2, 7, 7, 6, 1. Εδώ βλέπουμε ότι το 7 το πήραμε 2 φορές. Η sample λοιπόν επιστρέφει ένα vector μεγέθους size το οποίο vector τα στοιχεία προέρχονται από το χ τυχαία δειγματοληψία με κάθε δηλαδή η πιθανότητα να πάρουμε κάποιο από τα στοιχεία του vector χ είναι ακριβώς η ίδια με την πιθανότητα να πάρουμε κάποιο άλλο στοιχείο από το vector χ και μπορούμε να κάνουμε επανάθεση ή να μην κάνουμε επανάθεση με ή χωρίς επανάθεση λοιπόν. Εδώ η επανάθεση σημαίνει ότι χρησιμοποιεί τη λέξη επανάθεση γιατί σημαίνει το εξής. Αν πάρουμε ένα αριθμό μπορούμε να τον ξαναεπιστρέψουμε στο χ και να τον ξαναπάρουμε. Αυτό σημαίνει επανάθεση. Δηλαδή όταν λέμε επανάθεση σημαίνει ότι κάποιο στοιχείο από το χ μπορούμε να το πάρουμε παραπάνω από μία φορά. Αν δεν βάλουμε επανάθεση σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται ένα στοιχείο που το πήραμε να το ξαναπάρουμε. Πάμε τώρα στην επόμενη συνάρτηση και αυτή πολύ βασική, συνάρτηση rep από το repeat και όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του μπορούμε να δημιουργήσουμε λοιπόν vectors με επαναλαμβανόμενα μοτίβα, για παράδειγμα. Αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα vector το οποίο θα είναι το εξής, 1-1, 2-2, 3-3. Βλέπουμε εδώ πέρα το βασικό μοτίβο είναι ότι έχουμε το vector 1-2-3 και το κάθε στοιχείο το επαναλαμβάνουμε 2 φορές. Τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη repeat με το vector 1-2-3 και να πούμε τώρα ότι το κάθε στοιχείο σημαντικό να βάλουμε αυτό το each εδώ, ίσον 2. Το κάθε ένα λοιπόν 2 φορές. Μία άλλη παραλλαγή θα ήταν να θέλουμε το εξής. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Τώρα το μοτίβο είναι διαφορετικό. Πάλι το βασικό vector είναι το 1, 2, 3. Αλλά τώρα επαναλαμβάνουμε όλο το vector 2 φορές. Άρα λοιπόν εδώ θα είχαμε repeat το 1, 2, 3 2 φορές το vector αυτό. Βάζαμε λοιπόν times ίσον 2 ή επειδή αυτή είναι η default συμπεριφορά της rep. Repeat λοιπόν το 1 2 φορές.
Τονίζω εδώ πέρα ότι προσοχή λοιπόν. Προσοχή. Αν θέλουμε διαδοχικά το κάθε στοιχείο του βασικού βέκτορ να επαναλαμβάνεται, θα χρησιμοποιήσουμε το each. Και πρέπει να το δηλώσουμε στην κλίση της συνάρτησης. Μία εφαρμογή της repeat είναι όταν θέλουμε να φτιάξουμε τίτλους, εφαρμογή λοιπόν, πολύ συνηθισμένη στη βιοπληροφορική. Όταν έχουμε ένα πίνακα, για παράδειγμα, από εκφράσεις γονιδίων, έχουμε μιλήσει γι' αυτό στο προηγούμενο μάθημα, και ας πούμε κάποιες στήλες αντιπροσωπεύουν υγιείς, υγιή άτομα, και κάποιες άλλες στήλες ασθενείς. Και εδώ πέρα ας πούμε ένα εκφράσεις γονιδίων, οπότε η έκφραση του γονιδίου 1 για όλα αυτά τα άτομα, η έκφραση του γονιδίου 2 και ούτω καθεξής. Τώρα ας υποθέσουμε ότι έχουμε πέντε υγιείς και 30 ασθενείς, εδώ είναι 5, εδώ είναι 30, και θέλουμε να φτιάξουμε ένα vector που να δηλώνει τα labels των στυλών. Τότε θα κάνουμε το εξής, repeat θέλουμε να επαναλάβουμε, το μοτίβο είναι ότι έχουμε τους υγιείς. My healthy. Τώρα ξέρετε ότι είναι σένα, βάλουμε health εδώ και disease εδώ πέρα. Ωραία, αυτό είναι το βασικό vector. Τώρα θέλουμε αυτό να το επαναλάβουμε 5 φορές και αυτό θέλουμε να το επαναλάβουμε 30 φορές. Ο τρόπος λοιπόν είναι ο εξής. Δίνουμε άλλο ένα βέκτορ εδώ πέρα που έχει μέγεθος όσο το βασικό βέκτορ και μέσα βάζουμε τον αριθμό επαναλήψεων αντίστοιχα για το καθένα. Αυτό λοιπόν το 5 πάει εδώ και αυτό το 30 πάει εδώ και το αποτέλεσμα θα είναι ένα vector που θα αποτελείται τη λέξη health πέντε φορές και μετά από τη λέξη disease 30 φορές. Έτσι λοιπόν, όταν θέλουμε τα διαφορετικά στοιχεία του βασικού βέκτορ να επαναλαμβάνονται διαφορετικό αριθμό φορών, η σύνταξη είναι rip το βασικό βέκτορ, έτσι, ένα βέκτορ ας πούμε εδώ πέρα με κάποια στοιχεία, τέσσερα στοιχεία ας πούμε, και στη συνέχεια άλλο ένα βέκτορ που θα έχει το ίδιο μήκος. Αυτό λοιπόν έχει μήκος L και αυτό πρέπει να έχει μήκος L. Τέσσερις αριθμούς εδώ πέρα, όπου θα υπάρχει μια αντιστοιχεία του πρώτου στο πρώτο,
δεύτερο στο δεύτερο και ούτω καθεξής. Βάλουμε εδώ πέρα διαφορετικά γράμματα, ψι, ζετ, W, τότε αυτό το στοιχείο θα επαναληφθεί χι φορές, ψι φορές, ζετ φορές και W φορές. Ωραία. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες από τις πολύ βασικές συναρτήσεις με τις οποίες θα πάρουμε vectors. Φυσικά υπάρχουν και πολλές άλλες. Θα τις δούμε όμως καθώς προχωράμε το μάθημα. Και τώρα πάμε σε κάτι άλλο, να δούμε μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με τα vectors. Άρα λοιπόν θα βάλουμε το τίτλο Work with Vectors. Το πρώτο πράγμα το έχουμε δει. Καλύτερα, working with vectors. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που το έχουμε δει είναι πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία του vector, είτε για να τα διαβάσουμε είτε για να τα αλλάξουμε. Αν έχουμε λοιπόν το vector A 1, 2, 5, 7, τότε α2, 3 θα είναι η τιμή 5. Έτσι το 5, βάλω το ίσο, μάλλον αυτό, θα είναι η τιμή 5. Το τρίτο στοιχείο λοιπόν του vector είναι 1, 2, το τρίτο στοιχείο είναι το 5. Πάλι να πω ότι εδώ πέρα λοιπόν η R ξεκινάει από το 1 και όχι από το 0 όπως εσύ. Δεν υπάρχει λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι λάθος, και μπορούμε έτσι να πάρουμε το τρίτο στοιχείο του α που είναι το 5 ή μπορούμε να το αλλάξουμε. Με αυτόν τον τρόπο αντιστοιχούμε την τιμή 7 στην τρίτη θέση του α. Ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία του ενός vector είναι χρησιμοποιώντας ένα εύρος τιμών. Για παράδειγμα, με τον τρόπο αυτό θα έχουμε τα πρώτα τρία στοιχεία του α, δηλαδή το 1, 2, 5. Αυτό λοιπόν είναι το διάνυσμα 1, 2, 5. Και πάλι μπορούμε να πούμε α του 1, 3 ίσον 7, 8, 9. Και αν γίνει αυτό, το α θα, τότε λοιπόν, το α θα είναι, θα γίνει, τότε το α θα γίνει 7, 8, 9 και η τιμή 7 που είχε πριν. Αρχικά το α ήταν το 1, 2, 5, 7, αλλά αντικαταστήσαμε τις τρεις πρώτες του τιμές με το 7, 8, 9. Άρα λοιπόν το γυάλισμα τελικά έγινε 7, 8, 9, 7. Αν θέλουμε να αντικαταστήσουμε πάνω από ένα στοιχείο εδώ πέρα με ένα και μόνο νούμερο, μπορούμε να γράψουμε π.χ. 4, τότε και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο στοιχείο, οτιδήποτε λοιπόν καθορίζεται από αυτό το διάνυσμα εδώ, θα αντικατασταθεί με την τιμή 4 και θα πάρουμε έτσι το διάνυσμα 4, 4, 4, 7.
Επιπλέον αυτό μπορεί να γενικευθεί ως εξής. Α, και εδώ έχουμε γενικά βέκτο από indexes. Από θέσεις δηλαδή στο βέκτορ αυτό. Άρα, αν πάλι το α είναι το... το 1, 2, 5, 7. Τότε μπορώ να ζητήσω α δηλαδή θέλω τις τιμές του α που αντιστοιχούν στη θέση 1, 3, 3, το οποίο λοιπόν θα είναι το 1, 5, 5. Ή ακόμα μπορώ να πω α, repeat, τότε αυτό θα είναι ένα βέκτορ που αποτελείται από το πρώτο στοιχείο του α 10 φορές αν επίσης πω α repeat τότε σημαίνει, έτσι για να το δούμε σε βήματα, αυτό θα είναι ακριβώς το ίδιο με το να πούμε αυτό σημαίνει repeat το 1, 2, 3 φορές 1, 2, 1, 2, 1, 2 άρα θα είναι το α είναι αυτό εδώ το διέρισμα σημαίνει ότι θα παίρνουμε αυτό το στοιχείο και αυτό το στοιχείο 3 φορές συνεχόμενες. Άρα θα είναι λοιπόν 1, 2, 1, 2, 1, 2. Προσοχή, αυτά τα 1, 2 και αυτά τα 1, 2 δεν είναι τα ίδια. Αυτά είναι από τις τιμές του α. Έτσι, για να το λύσουμε και αυτό, αν θα έλεγα α, repeat. Το 3 και το 4 3 φορές αυτό θα ήταν το ίδιο με το να έλεγα 3, 4 3, 4 3, 4 το οποίο σημαίνει να πάρω τα στοιχεία που βρίσκονται στη θέση 3 και 4 από 3 φορές άρα θα είναι 5 7 5 7 5 7 ένας άλλος πολύ σημαντικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία ενός βέκτορ είναι με τη χρήση true και false. Αν δηλαδή πάλι έχουμε το διάνυσμα α 6, 8, 1, 3 τότε μπορούμε να ζητήσουμε τιμές αποδομές ως εξής. Και τώρα χρησιμοποιούμε ένα βέκτορ το οποίο
θα έχει τόσες τιμές όσες είναι και αυτές και για κάθε τιμή θα έχει είτε true είτε false. Αν αυτό λοιπόν έχει μήκος 4, και αυτό πρέπει να έχει μήκος 4, και θα υπάρχει μια αντιστοίχηση με αυτόν τον τρόπο. Και θα επιστραφούν οι τιμές αυτές που οπουδήποτε αντιστοιχεί true. Άρα λοιπόν αυτό δεν θα επιστραφεί. Αυτό λοιπόν θα μας δώσει τελικά το 6, 8 και 3. Γενικά λοιπόν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία ενός vector χρησιμοποιώντας ένα άλλο vector από true και false, λογικών τιμών λοιπόν, με μήκος τόσο όσο το αρχικό vector, και θα πάρουμε τις τιμές εκείνες από το vector που αντιστοιχούν στις true τιμές. Αυτό τώρα μας δίνει πολλές δυνατότητες. Για παράδειγμα, αν το α είναι, μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά έχει ωραίες συνέπειες. Αν το α είναι αυτό, ξέρουμε ότι α μεγαλύτερο του 5 θα επιστρέψει ένα vector, το εξής, true, true, false, false. Ωραία. Άρα λοιπόν, εγώ αν πω ότι θέλω όλες τις τιμές του α για τις οποίες ισχύει α μεγαλύτερο του 5, τότε αυτό είναι ισοδύναμο με το να πούμε το ίδιο λοιπόν, με το να πούμε α true, true, false, false. Και όπως είδαμε ακριβώς εδώ πέρα, εδώ, αυτό θα μας δώσει true λοιπόν την τιμή 6 και την τιμή 8. Πήραμε λοιπόν από το διένυσμα α το τμήμα του εκείνο, τις τιμές εκείνες λοιπόν, για τις οποίες ισχύει ότι οι τιμές πληρούν τη συνθήκη εδώ πέρα, δηλαδή α μεγαλύτερο του 5. Ένα άλλο παράδειγμα εδώ πέρα. Αν σας πω δώστε μου τις τιμές μιας από μια κανονική κατανομή με μέση τιμή νόρμα λοιπόν, από μια κατανομή με μέση τιμή 10 και διεκή μας και τυπική απόκληση 5, για τις οποίες να ισχύει ότι οι τιμές αυτές είναι μεγαλύτερες του 11, τότε μπορείτε να κάνετε το εξής. Και ας υποθέσουμε ότι αρχικά είχαμε 1000 τιμές. Δώστε μου λοιπόν από ένα πλήθος 1000 τιμών που προέρχονται από μια κανονική κατανομή με μέση τιμή 10 και τυπική απόκληση 5, τις τιμές εκείνες που είναι μεγαλύτερες του 11, μπορείτε να κάνετε το εξής. Α ίσον R norm 1000, 1000 τιμές, μέση τιμή 10, τυπική απόκληση 5 και
θέλουμε σε ένα διάνυσμα B τώρα τις τιμές εκείνες για τις οποίες ισχύει ότι οι τιμές είναι μεγαλύτερες του 11. Είπα αρχικά ότι τα διανύσματα είναι πολύ σημαντικά γιατί ουσιαστικά πολλές πράξεις που κάνουμε ή που θέλουμε να κάνουμε εφαρμόζονται απευθείας στα στοιχεία τους. Χωρίς, αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε for loops ή while loops ή loops γενικά που χρησιμοποιούμε στη C. Για παράδειγμα, αν έχω το διάνυσμα 1, 2, 3 και θέλω σε αυτές τις τιμές να προσθέσω το 4, κάνω πολύ απλά αυτή την πράξη. Και αυτή η πράξη θα μου δώσει το 5, 6, 7. Αν έχω δύο vectors και θέλω να τα προσθέσω στοιχείο-στοιχείο, π.χ. αυτά τα δύο vectors, η πράξη που θα γίνει θα μου δώσει το εξής. Ένα καινούριο vector λοιπόν, όπου θα είναι 5 και ένα 6, 6 και 2, 8, 6 και 3, 9. Αν έχω ένα vector όπως το 3 και θέλω τις τιμές του να τις υψώσω στο τετράγωνο, το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι, αυτό λοιπόν είναι το α στο τετράγωνο και θα μας δώσει το 1, 4, 9. Την κάθε τιμή λοιπόν του αρχικού vector υψωμένη στο τετράγωνο. Ένα καινούριο διάνυσμα, τρία στοιχεία, όσο έχει και το αρχικό, η κάθε τιμή την υψωμένη στο τετράγωνο. Αλλά αντίστροφα θέλω να κάνω το 2 στην α, τότε αρκεί να κάνω την πράξη αυτή, αρκεί να γράψω λοιπόν στην R ότι θέλω να πάρω το διάνυσμα 2 στην α και αυτό θα είναι ένα διάνυσμα που θα αποτελείται από τις τιμές 2 στην πρώτη, 2 στο τετράγωνο, 2 στην τρίτη, δηλαδή αυτό θα είναι το διάνυσμα 2, 4, 8. Με τον ίδιο τρόπο γίνονται όλες τις πράξεις, δηλαδή δύο φορές το α θα μου δώσει ένα διάνυσμα που θα είναι η κάθε τιμή του θα είναι διπλάσια του αρχικού, 2, 4, 6. Μπορούμε, όπως είπαμε, να προσθέσουμε την ίδια τιμή σε όλα τα στοιχεία του α. Μπορούμε να προσθέσουμε ένα στοιχείο δύο vectors. Μπορούμε να κάνουμε πράξη όπως το modulo, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο θα βρούμε σε αν το α λοιπόν είναι αν α ένα, δύο, τρία, 5, 7, τότε θα πάρουμε ένα καινούριο vector που τα στοιχεία του θα είναι το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης του κάθε στοιχείου του α με το 2, άρα εδώ πέρα θα είναι 1, then 1, 1, 1.
Άρα πολύ βασικό στην R. Πράξεις. Συνήθως γίνονται έτσι, συνήθως. Element. Wise, στοιχείο στοιχείο λοιπόν. Και αυτό γιατί είναι καλό, γιατί μας επιτρέπει να μην χρησιμοποιούμε for loops. Το οποίο σημαίνει ότι μας διευκολύνει πολύ την ανάπτυξη του κώδικα. Τέλος, δύο πολύ βασικές συναρτήσεις που εφαρμόζονται σε διανύσματα. Αν έχουμε ένα διάνυσμα και θέλουμε να το σορτάρουμε, να το ταξινομήσουμε λοιπόν από τη μικρότερη τιμή στη μεγαλύτερη, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση sort α, τη μικρότερη στη μεγαλύτερη λοιπόν, decreasing is and false. Θέλουμε λοιπόν να σορτάρουμε το α, αλλά όχι σε φθήνουσα σειρά. Decreasing σημαίνει φθήνουσα. Δεν θέλουμε η σειρά να είναι φθήνουσα, άρα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο σε αύξουσα σειρά short decreasing is false. Και θα πάρουμε το διάνυσμα 1, είναι η μικρότερη τιμή, 3,2, 12, 7 και 12. Μια άλλη συνάρτηση που μοιάζει με τη short, πολύ σημαντική, είναι η order. Πάλι δέχεται σαν όρισμα το decreasing και το διάνυσμα. Και τώρα θα μου επιστρέψει τα indexes που αντιστοιχούν στις τιμές αυτές. Άρα λοιπόν, η μικρότερη τιμή είναι το 1 και η θέση του 1 είναι η 4. Άρα, η θέση που αντιστοιχεί στη μικρότερη τιμή είναι η θέση 4. Στη συνέχεια είναι το 3,2 και η θέση του είναι το 2, η δεύτερη θέση. Στη συνέχεια είναι το 7, η θέση του είναι η 1. Και στη συνέχεια είναι το 12 και η θέση του είναι το 3. Άρα η συνάρτηση order επιστρέφει τις θέσεις που αντιστοιχούν στους αριθμούς, αν το σορτάρουμε με σειρά αύξουσα εδώ πέρα, επειδή έχω χρησιμοποιήσει το false. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για τα διανύσματα. Καλή μελέτη. Καλή συνέχεια.